Καλησπέρα σας, αγαπητοί ελληνοφωνοί ραδιοακροατές. Μιλάει η δημόσια ραδιοφωνία της Αρμενίας. Ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν δέχτηκε την αντιπροσωπεία με επικεφαλής της Ομάδας Φιλίας Ηνωμένου Βασιλείου Αρμενίας του Βρετανικού Κοινοβουλίου, Τιμ Λόουτον. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η συνάντηση θα δώσει νέα όθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Αρμενίας-Βρετανίας, συμπεριλαμβανομένης της διακοινοβουλευτικής σφαίρας. Ο Νικόλ Πασινιάν σημείωσε ότι η αρμενική κυβέρνηση θα ενδιαφέρεται στην επέκταση της συνεργασίας με τη Μεγάλη Βρετανία σε πολιτικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και άλλους τομείς. Ο Τιμ Λόουτον εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο θα συνεχιστεί και θα ενισχύεται και στο μέλλον. Θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλλουν στην εμβάθυνση των διμερών πολιτικών και οικονομικών δεσμών. Τόνισε τη σημασία των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αποτελεσματική εφαρμογή τους θα συμβάλλει στην περαιτέρω πρόοδο της Αρμενίας. Κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά στην κατάσταση στον Νότιο Καύκασο, κυρίως γύρω από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ο Πρωθυπουργός Πασινιάν παρουσίασε τις παρατηρήσεις του σχετικά με τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα γύρω από τον Αγκόρνο Καραμπάχ, τονίζοντας τη σημασία της κατάλληλης αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας στις καταστροφικές ενέργειες του Αζερβαϊτζάν. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ανθρωπιστικά ζητήματα που προκύπτουν από τις ενέργειες του Αζερβαϊτζάν στο Αρτσάχ, στα μέτρα που ελήφθησαν για την καταστροφή της αρμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς, στα κατεχόμενα εδάφη, την οριοθέτηση και την χάραξη των συνόρων της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν, καθώς και τον διάλογο Αρμενίας-Τουρκίας. Το τουρκικό περιοδικό Κρίτερ, το οποίο ανήκει στον τουρκικό Ίδρυμα Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, πήρε συνέντευξη από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεύλου Τσαβουσόγλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έγινε αναφορά στο διπλωματικό φόρουμ που οργανώθηκε στην Αντάλια. Μεταξύ άλλων συναντήσεων στο πλαίσιο του φόρουμ, ο Τσαβουσόγλου μίλησε επίσης για τη συνάντησή του με τον Αρμένιο Υπουργό Εξωτερικών Αραράτ Μιρζοϊάν. Σήμερα αποκτούμε δυναμική στη διαδικασία διευθέτησης τόσο στον Νότιο Καύκασο όσο και στη Μέση Ανατολή. Φέτος είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Αραράτ Μιρζοϊάν στο πλαίσιο του διπλωματικού φόρουμ της Αντάλιας, ανέφερε ο Τσαβουσόγλου. Σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα στο Αρτσάχ, στα σύνορα παρατηρείται ορισμένη ένταση, η οποία προκαλεί ανησυχία, ανέφερε ο Υφυπουργός Άμυνας Αρμάν Σάρξιαν σε ενημέρωση με δημοσιογράφους. Το κύμα κλιμάκωσης μπορεί να ενταθεί ανά πάσα στιγμή. Η ειρήνη μας είναι πολύ εύθραυστη. Σε σχέση με τα τρέχοντα γεγονότα στον κόσμο, είναι πιθανό οποιοδήποτε κράτος να προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση, είπε ο Αρμάν Σάρξιαν. Η Ρωσία επαναλαμβάνει τις πτήσεις της προς 52 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής, της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής. Αυτό δήλωσε ο Ρώσος Πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την Φατρία Ενωμένη Ρωσία. Από τις 9 Απριλίου έρουμε τους περιορισμούς του κορονοϊού που ισχύαν για τακτικές πτήσεις τσάρτερ μεταξύ της Ρωσίας και ορισμένων άλλων χωρών. Τώρα μπορούν να πετάξουν σε 15 χώρες χωρίς περιορισμούς και τώρα επαναλαμβάνουμε τις πτήσεις σε 52 χώρες όπως Αργεντινή, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική και άλλες φιλικές χώρες, δήλωσε ο Ρώσος Πρωθυπουργός. Εδώ και για τη 10η μέρα, η περιοχή γύρω από το αρμενικό χωριό Παρούχ στο Αρτσάχ καταλήφθηκε παράνομα από το Αζερβαϊτζάν, γράφει ο δημοσιογράφος και διευθυντής του έγκυρο γαλλικού περιοδικού Le Figaro, Jean Christophe Busson. Εκατοντάδες κάτοικοι του χωριού, μεταξύ των οποίων είναι και παιδιά, εξακολουθούν να ζουν μακριά από το σπίτι. Ο στρατός του Αζερβαϊτζάν δεν αποσύρει τα στρατεύματά του, επιπλέον ενισχύει τη θέση του, έγραψε ο Busson στο Twitter του. Μέλος της Γαλλικής Γερουσίας, αντιπρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας και Αρμενίας Βαλερί Βουαέ,
Με τη σειρά της, υπενθύμησε ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης κλίμακας επίθεσης το 2020, το Αζερβαϊτζάν με τη βοήθεια της Τουρκίας με τουρκικές βόμβες και λευκό φόσφορο οργάνωσε σφαγή των Αρμενίων στο Αρτσάχ, χρησιμοποιώντας ευρέως ταμεία επανδρωμένα αεροσκάφη. Μέσα τους ζωντάνεψε το πνεύμα της γενοκτονίας και ο κόσμος παρακολουθεί σιωπηλά χωρίς να κάνει τίποτα. «Σε μια ατμόσφαιρα αδιαφορίας συνεχίζονται οι διώξεις», έγραψε η Βαλέρη Πουαέ στο Twitter της. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την έκτακτο και πληρεξούσιο πρέσβη της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Αρμενία, Άννα Λουίς, ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Ρουμπέν Ρουμπινιάν, παρουσίασε την κατάσταση που προέκυψε από την εισβολή των ενόπλων δυνάμεων του Αζερβαϊτζάν στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η πολιτική του Αζερβαϊτζάν αποσκοπεί στην εκδίωξη Αρμενίων από το Αρτσάχ. Η πρέσβης χαρακτήρισε την καταστροφή στο Αρτσάχ ανησυχητική. Συζητήθηκαν και άλλα θέματα που σχετίζονται με την περιφερειακή ασφάλεια. Ανταλλάξαν επίσης απόψεις σχετικά με τη διαδικασία διαλόγου μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας. Η παραγωγή των πολυλειτουργικών τεθωρακισμένων τετρακίνητων οχημάτων Λουσάν θα ξεκινήσει στο Τσαρενσαβάν. Μέχρι στιγμής έχουν συλλεχθεί αρκετά παραδείγματα αυτού του τύπου αυτοκινήτου. Για την οργάνωση των εργασιών στην Αρμενία παραδόθηκε εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Η παραγωγή του τεθωρακισμένου οχήματος θα βασίζεται στο ρωσικό Μπουράν. Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα εκδήλωση Σμύρνη Πολυελληνική Πολυαρμενική, η οποία διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα, στην αίθουσα Γιώργος Καρατζάς της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Συγκλονιστικός ήταν ο λόγος του Αρμενίου πρέσβη στην Ελλάδα, Τιγράν Μακαρτσιάν, ο οποίος τον χαιρετισμό του συνέδεσε τον πόνο των δύο λαών, Ελλήνων και Αρμενίων, με τη μικροασιατική καταστροφή. Με τη σημερινή διάλεξη, η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα εγκαινιάζει μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στα 100 χρόνια από τη μικροασιατική καταστροφή και τη δημιουργία της αρμενικής κοινότητας στην Ελλάδα. Ο αρμενικός λαός έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για τα γεγονότα του 1922, γιατί και αυτός έχασε εξαιτίας της μικροασιατικής καταστροφής τις πατρίδες του, είχε τα δικά του θύματα. Αυτό το γεγονός λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί ένας κοινός πόνος, μια κοινή τραγωδία των Ελλήνων και των Αρμενίων. Αυτή η διάλεξη θα ρίξει περισσότερο φως στην κοινή ζωή που μοιράστηκαν οι αδελφοί λαοί στην Μικρά Ασία. Ο αρμενικός λαός ευγνωμονεί τον ελληνικό για το 1922 που δέχτηκε στην αγκαλιά του χιλιάδες Αρμενίους πρόσφυγες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρμένιος πρέσβης Τιγράν Μακαρτσιάν. Αυτές ήταν οι τελευταίες εξελίξεις μέχρι αυτή τη στιγμή. Μαζί σας στο στούντιο ήταν η Λιάνα Μανουκιάν και η ηχολήπτης Μαριάμ Τζινανιάν. Γεια σας!